καταιγισμός εξελίξεων στη Λιβύη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επικύρωσε την απόφαση στρατιωτικής παρέμβασης στη χώρα. Η Γαλλία ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις από αέρος. Ce sera l'honneur du Conseil de sécurité d'avoir fait prévaloir en Libye la loi sur la force, la démocratie sur la dictature, la liberté sur l'oppression. Για τους Βρετανούς, ένα από τα ορμητήρια των μαχητικών τους θα είναι και η βάση τους στην Κύπρο. Και το ΝΑΤΟ επιταχύνει τους στρατιωτικούς τους σχεδιασμούς. And that may involve some RAF jets flying from Akrotiri in Cyprus. Για το λόγο αυτό, το καθεστώς Καντάφη κηρύσσει κατάπαυση του πυρός. Libya has decided an immediate ceasefire and the stoppage of all military operations. Ο Μουαμάρ Καντάφη λίγες ώρες πριν απειλούσε με λουτρό αίματος. Nous allons leur répondre. Notre réponse sera de faire de leur vie un enfer. Θρίλερ και σε διπλωματικό επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της στρατιωτικής παρέμβασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Βρετανία, Δανία και Νορβηγία συντάσσονται με την απόφαση. Our forces will join an international operation to enforce the resolution if Gaddafi fails to comply. Όμως η Γερμανία απήχε από την ψηφοφορία. Wir sind aber in der Abwägung auch der Risiken zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns mit deutschen Soldaten an einem Krieg, an einem militärischen Einsatz in Libyen. Μέχρι την κατάπαυση του πυρός, οι δυνάμεις του Καντάφη βομβάρδιζαν ανελέητα Βεγγάζη και Σνταμπίγια. Σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένας άνδρας να φωνάει συνθήματα κατά της μοναρχίας. Οι στρατιώτες τον πυροβολούν και τον σκοτώνουν εμψυχρό. Οι διαδηλώσεις των Μπαχρέιν κατά του βασιλιά Χαμάντι Σαλ Χαλίφα είναι συνεχείς. Μέχρι στιγμής 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί. Μετά την απόφαση του ΟΗΕ και η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις στη Λιβύη. Το ποια θα είναι η ελληνική συμμετοχή θα μας το πει τώρα Δήμος Βερίκιος. Έχουμε αποφάσει του ΚΙΣΕΑ Δήμο ποιες είναι αυτές για τη συμμετοχή μας. Δεν θα συμμετέχουμε στους βομβαρδισμούς, θα υποστηρίζουμε όμως τους βομβαρδισμούς. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε πριν από λίγο τη συνδρομή της Ελλάδας στη στρατιωτική επιχείρηση που στείνει το ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης. Συγκεκριμένα, θα διαθέσουμε τις βάσεις της Σούδας και του Ακτίου. Διαθέτουμε επίσης 4 F-16 στην ατοϊκή δύναμη για τον αεροπορικό αποκλεισμό της Λιβύης. Επίσης, άρα ελληνικά αεροσκάφη μπορούν να κάνουν αναχαιτήσεις λιβικών αεροσκαφών θεωρητικά. Σε περίπτωση που μπορέσουν να σηκωθούν, να απογειωθούν. Όμως νωρίτερα θα έχουν πάει τα ανατοϊκά, κυρίως τα αμερικανικά F-16 από τα αεροπλανοφόρα μαζί με τα γαλλικά και θα έχουν υποτίθεται χτυπήσει τους στόχους στα αεροδρόμια της Λιβύης για να μην μπορούν να σηκωθούν τα υπτάμενα μέσα του Καντάφη. Επίσης η Ελλάδα θα διαθέσει ένα υπτάμενο ραντάρ και μία φρεγάτα που θα κάνουν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή του Λιβυκού πελάγους. Και η βάση όλων αυτών των επιχειρήσεων θα είναι η Σούδα και το ακροτήρι της Κύπρου όπως ακούσαμε. Και η Μάλτα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μέρος θα γίνεται και θα συντονίζεται η επιχείρηση από τη βάση της Σούδας. Όμως στη βάση της Μάλτας ήδη βρίσκονται 25 F-16 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι η πρώτη φορά που Άραβες ετοιμάζονται να επιχειρήσουν κατά Αράβων.